Ύμνους υφαίνειν, εργόδες εστίν. Μια νοσταλγική περιπλάνηση σε βυζαντινούς δρόμους της απαράμιλης ψαλτικής τέχνης. Αναδρομή ύφους και ήθους πάνω σε ψυχής ήχους. Επιμέλεια, παρουσίαση, Παναγιώτης Γαλάνης. Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Η εκπομπή μου συμφαίνει, εργόδες εστί, είναι για μια ακόμη φορά κοντά σας, στους δέκτες σας, για την επόμενη ώρα, με πολύ καλό υλικό, επίκαιρο από σπουδαίες εκτελέσεις, μιας και είμαστε μια μουσική εκπομπή που ασχολείται με την μουσική των Αγγέλων, τη βυζαντινή μας μουσική. Υπάρχει και μια διαδικτυακή τοποθεσία της εκπομπής, ένας ιστότοπος που μπορείτε να επισκέπτεστε πληκτρολογώντας τον τίτλο της εκπομπής «Ύμνους υφαίνειν, εργόδες εστί». Την επιμέλεια και παρουσία της εκπομπής έχει ο Παναγιώτης Γαλάνης. Καλή Σαρακοστή σε όλους όσους μας ακούνε και καλή δύναμη και καλές υπομονές, όπως λένε στο Άγιο Όρος. Πολλές ακολουθίες ξεκινάνε στο κατανυχτικό τριώδιο που ανοίγεται μπροστά μας. Έχει ήδη ανοίξει από την Κυριακή Τελών και Φαρισαίων, αλλά τώρα έχουμε την απαρχή της νηστείας, την καθαρά εβδομάδα, τους πρώτους χαιρετισμούς, τα μεγάλα απόδειπνα, τους κατανυχτικούς εσπερινούς κτλ. Θα ξεκινήσουμε ευθύς αμέσως με τροπάρια από τους χαιρετισμούς, το ακαθίστωσε ήχο τέταρτο λέγεται, από μια χορεύση 2014, από την χοροδία μας Ύμνος, και εν συνεχεία θα ακούσουμε το Τι υπερμάχο, το σύντομο, επίσης από την ίδια χοροδία. Oh.
Ακούσαμε τροπάρια των χαιρετισμών, από τον κανόνα των χαιρετισμών, σε ήχο τέταρτο λέγεται, και το γνωστό σε όλους μας, το κοντάκιο της Παναγίας μας, το τι υπερμάχο. Θα περάσουμε ευθύς αμέσως να ακούσουμε ακόμη μια φορά, αλλά από άλλον εκτελεστή, το της Μετανοίας, τα πεντηκοστάρια τροπάρια δηλαδή, που ψάλλονται τις Κυριακές, στον 50ο ψαλμό. Αυτή τη φορά θα το ακούσουμε από τον Γεώργιο Σύρκα. Oh.
Γεώργιος Σύρκας μας απέδωσε τα πεντηκοστάρια τροπάρια του Τριωδίου της μετανοίας που ψάλλονται τις Κυριακές στον Όρθρο. Σειρά έχουν τώρα οι καταβασίες, αργές καταβασίες της ημέρας, της Κυριακής δηλαδή της Ορθοδοξίας, της πρώτης Κυριακής των Νηστιών, Θαλάσσης το Ερυθρέον Πέλαγος σε αργό ερμολογικό μέλος από τους Αστέρη Χαριατίδη, το πάλι ποτέ δίδυμο του Πατριαρχείου μας. Ενώ θα ακούσουμε την ενάτη Οδή, Λίθος Ατχυρότμητος Όρους, επίσης ήχο τέταρτο, από τον επίσης άρχοντα Θρασίβουλο Στανίτσα. Πεζέσαι σύζαν
Με τις αργές καταβασίες θαλάσσις των Ερυθρέων Πέλαγος από τους Αστέρι Χαριατίδη και την Ενάτη Οδή από τον Θρασίβουλο Στανίτσα. Ακούτε την εκπομπή Ύμνος Ιφαίνιν Εργώ δε σε στήν, μια μουσική εκπομπή που ασχολείται με την μουσική των αγγέλων, την βυζαντινή μας μουσική. Υπάρχει μια διαδικτυακή τοποθεσία της εκπομπής ymnos.blogspot.gr. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Παναγιώτης Γαλάνης. Πασαπνοάρια του πρώτου ήχου με Αναστάση Μαντροπάρια από τον Λικούργο Πετρίδη, ενώ δύο προσώμια των Ένων σε ήχο τέταρτο από την Κυριακή της Ορθοδοξίας θα μας ψάλει ο Δημοσθένης Παϊκόπουλος. And in that all.
Ακούσαμε αναστάσιμους ένους του πρώτου ήχου από τον Λυκούργο Πετρίδη και τροπάρια των ένων επίσης σε ηχοτέταρτο από την Κυριακή της Ορθοδοξίας και από τον Δημοσθένη Παϊκόπουλο. Μωσής το καιρό της εγκρατείας νόμων εδέξατο και λαών επεσπάσατο. Ηλίας νηστεύσας ουρανούς απέκλεισε. Τρεις δεπέδες αβραμιαίοι τύρανων παρανομούντα διανυστίας ενίκησαν. Δι' αυτής και ημάς σωτήρα αξίωσον της Αναστάσεως τυχήν. Ούτως βοώντας Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Πώς θα καταλάβατε είναι το δοξαστικό των ένων της Κυριακής της Ορθοδοξίας σε ηχοπλάγιο του Δευτέρου και που μας παροτρύνει για μια ακόμη φορά να ακολουθήσουμε αυτή τη μεγάλη εντολή της νηστείας και συγκεκριμένα λέει τύρανων παρανομούντα δια νηστείας ενίκησαν. Είναι από τις σοβαρότερες εντολές του Κυρίου μας και όπως λέει και ένας αγιορείτης μοναχός, η νηστεία είναι δόγμα, δεν μπορούμε να κάνουμε ούτε υποχωρήσεις ούτε οικονομίες, ό,τι πει ο πνευματικός μας και ο γιατρός μας. Χαρίελος Ταλιαδόρος, δοξαστικό των ένων. Μωσής το καιρό της εγκρατείας
Ηλίας νηστεύσας ουρανούς απέκλεισε τρεις λεπέδες Αβραμιέι τύρανο παρανομούντα δια νηστείας ενήθησαν δια αυτής και ημάς σωτήρα το δοξαστικό των ένων της Κυριακής Ορθοδοξίας από τον Χαρέλο Ταλιαδόρο. Στη συνέχεια και στη Θεία Λειτουργία θα ακούσουμε μια υπέροχη εκτέλεση ενός χειρουργικού σε ήχο πρώτο από μια ηχογράφηση του 1982 και από τον Δημήτριο Νεραντζή. Thank you.
Και χειρουργικό του πρώτου ήχου. Ακούτε την εκπομπή «Ύμνους Ιφαίνιν, εργώ δε σε στήν». Μια μουσική εκπομπή που ασχολείται με την μουσική των αγγέλων, την βυζαντινή μας μουσική. Υπάρχει μια διαδικτυακή τοποθεσία της εκπομπής. ymnousblogspot.gr. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Παναγιώτης Γαλάνης. Φυσικά ως γνωστόν, περισσότεροι από εσάς γνωρίζετε ότι τις ημέρες αυτές, τις πέντε Κυριακές των νηστείων, ψάλλεται και τελείται Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου. Ψάλλουμε το Άγιος Άγιος και το Επισυχαίρι αντί του Άξιον Εστί. Θα ακούσουμε μια σχετική εκτέλεση στο Επισυχαίρι από τον Χαρίλο Ταλιαδόρο. Angelon Christ.
Χαρίλος Ταλιαδόρος μας έψαλε το μεγαλινάριο της Θείας Λειτουργίας του Μεγάλου Βασιλείου που ψάλεται σε αυτή τη Θεία Λειτουργία, το Επισυχαίρι. Εν συνεχεία, από τον κατανυχτικό Εσπερνό θα απολαύσουμε από τον Χρήστο Θαδωσόπουλο σε ηχοπλάγιο Τετάρτου το δεύτερο καθάρωμεν αργό ιδιόμελο του Ιακώβου.
Ακούσαμε το αργό ιδιόμενο του Ιακώβου, δεύτερη καθάρωμεν, σε ηχοπλάγιο τετάρτου, που ψάλεται στον δεύτερο αυτόν κατανυστικό εσπερνό της πρώτης Κυριακής των νηστιών, μιας και ο πρώτος κατανυστικός ήταν την Κυριακή της Τυρινής, και εν συνεχεία το «Πάντων προστατεύεις» από τον μεγάλο Αθανάσιο Παναγιωτίδη, σε αργό ιρμολογικό μέλος. Oh, no.
Θανάσης Παναγιωτίδης μας έψαλε το «Πάντων προστατεύεις» σε αργό ηρμολογικό μέλος. Και στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Θα σας υποσχεθούμε ότι την επόμενη εβδομάδα, Θεού θέλοντος, θα είμαστε και πάλι κοντά σας με πολλούς επίκαιρους ύμνους από σπάνιες, μεγαλειώδεις εκτελέσεις των διακόνων των αναλογίων του περασμένου κυρίως αιώνα, παραδοσιακές εκτελέσεις πάντα. Να σας θυμίσουμε ότι υπάρχει μια διαδικτυακή τοποθεσία της εκπομπής μας που μπορείτε να επισκέπτεστε πληκτρολογώντας τον τίτλο της εκπομπής «Ύμνους Ιφαίνιν εργόδες εστίν». Την επιμέλεια και παρουσία εκπομπής είχε ο Παναγιώτης Γαλάνης. Σε όλους εσάς που μας παρακολουθείτε σας ευχόμαστε καλές υπομονές, καλή δύναμη, καλό υπόλοιπο μεγάλης της Σαρακοστής. Χαίρετε και καλή πάντοτε. Φαίνιν, εργόδες εστίν. Μια νοσταλγική περιπλάνηση σε βυζαντινούς δρόμους της απαράμιλης ψαλτικής τέχνης. Αναδρομή ύφους και ήθους πάνω σε ψυχής ήχους. Επιμέλεια, παρουσίαση, Παναγιώτης Γαλάνης.